Και πάμε να φτιάξουμε ίσως ένα από τα πιο πασχαλινά γλυκά που μπορούμε να ετοιμάσουμε. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε πασχαλινά κουλουράκια σε σχήμα κουνελάκι. Πολύ ιδιαίτερη συνταγή, πολύ εύκολη συνταγή και μια συνταγή που μπορείτε να ακολουθήσετε όλοι σας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα πασχαλινά κουλουράκια θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια βούτυρο, 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 2 αυγά μεσαία, 120 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, ξύσμα από 2 πορτοκάλια, 50 γραμμάρια κονιάκ, 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα, 50 γραμμάρια γάλα, μία πρέζα αλάτι, γαρίφαλα για τα μάτια και έναν κρόκο αυγού, αραιωμένο σε 2 κουταλιές της σούπας νερό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Να σας πω ότι η συνταγή που σας δίνω είναι η συνταγή κανονικά για τα πασχαλινά κουλουράκια μας. Απλά μπορείτε να αλλάξετε το σχήμα. Μπορείτε, άμα δεν θέλετε να ακολουθήσετε το σχήμα που θα σας δείξω εγώ, που είναι τα κουνελάκια και είναι πανέμορφα και τα πάθουν όλοι σοκ, να χρησιμοποιήσετε την ίδια συνταγή για να φτιάξετε πασχαλινά κουλουράκια. Λοιπόν, θέλουμε βουτυράκι. Και θέλουμε να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Μέσα στο μίξερ, εδώ. Και μόλις βάλουμε το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, έχουμε το φτερό πάνω και χρειαζόμαστε το φτερό γιατί θα φτιάξουμε μπισκότα. Και ρίχνουμε μέσα στη ζάχαρη. Ζάχαρη, βούτυρο, βανίλια. Κλείνουμε το μίξερ. Ανακατεύουμε λίγο στην αρχή, να μπορέσει το βούτυρο να ανακατευτεί, να μην πεταχτεί η ζάχαρη απ' έξω. Και μόλις ανακατευτεί το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη, δυναμώνουμε και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα για τουλάχιστον 5 λεπτάκια. Και σε αυτό το σημείο, όπως βλέπετε, έχει αφρατέψει τόσο πολύ το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη. Κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε. Έχει γίνει σαν σαντιγί. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Θέλουμε να φτάσει σε αυτό το σημείο και άμα δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, θα χτυπήσετε μέχρι που να φτάσει. Εφόσον το μίξερ σας είναι δυνατό, στα 5 λεπτάκια θα είναι έτοιμο. Άμα δεν είναι δυνατό, θα χρειαστεί λίγο παραπάνω. Τώρα, προσθέτουμε μέσα τα 2 αυγά. 1. 2. Το χυμό πορτοκάλι. Ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Μην το λυπηθείτε το ξύσμα, βάλτε ξύσμα. Αυτό είναι που μας αρέσει στα κουλουράκια αυτά. Έχουν χαρακτηριστική γεύση από πορτοκάλι. Άμα δεν βάλουμε πορτοκάλι, θα είναι σαν όλα τα υπόλοιπα κουλουράκια. Εδώ πέρα να σας πω ότι σε περίπτωση που νηστεύετε, δεν γίνονται πασχαλινά κουλουράκια γιατί τα αυγά δεν μπορούμε να τα αφαιρέσουμε. Μπορούμε να βάλουμε μαργαρίνη, αλλά τα αυγά πρέπει να μείνουν. Λοιπόν, τώρα θα ρίξω μέσα το κονιάκ και ανακατεύω όλα τα στερεά μαζί, baking soda αλεύρι, εδώ, και μόλις ανακατέψω όλα τα στερεά, θα ρίξω τα μισά στερεά μου τώρα μέσα. Λίγο παραπάνω να ρίξετε, λίγο λιγότερο, δεν πειράζει. Εδώ. Θα βάλουμε τον κάδο στο μίξερ και θα προσθέσουμε και το γάλα. Θέλουμε το γάλα και το αλάτι. Χτυπάμε πολύ καλά και στη συνέχεια θα βάλουμε το υπόλοιπο αλεύρι. Και με το που ανακατευτούν καλά, βγάζουμε τον κάδο από το μίξερ εδώ. Ρίχνουμε το υπόλοιπο αλεύρι μαζί με μπέικιν και σόδα. Και ήρθε η ώρα να κατέψουμε τώρα σιγά σιγά με ένα κουτάλι και συνέχεια με το χέρι. Αυτό ήταν το μείγμα. Είναι το πιο εύκολο μείγμα για κουλουράκια ever. Μια συνταγή που πάντα δουλεύει. Λίγο στην αρχή με μια κουτάλα θα ανακατέψω και συνέχεια θα αρχίσει η ωραία διαδικασία εμπρός εμπρός. Καλά μου χεράκια. Λοιπόν, ανακατεύουμε λίγο. Το μείγμα σας θα βγει λίγο σφιχτό, αλλά έτσι πρέπει να είναι για να μπορέσουμε να πλάσουμε κουλουράκια. Σε περίπτωση που δεν είναι έτσι σφιχτό, τα κουλουράκια δεν θα βγουν ωραία. Οπότε, ήρθε η ώρα για πλάσιμο! Yes! Θέλω και τη ζυγαριά μου. Γιατί τα έχω ζυγίσει, να μην κάνετε λάθος. Θα σας δείξω τι εννοώ. Ράντια. Τι ωραία διαδικασία να κάνεις κουλουράκια με τους φίλους σου, τα παιδιά σου, άμα έχεις, εγώ δεν έχω, αλλά ωραία θα ήταν. Γενικά είναι ωραία διαδικασία να φτιάχνεις όλα αυτά τα φαγητά που τελικά τα μοιράζεις με κόσμο. Και αυτή είναι και η ουσία στη μαγειρική ούτως αλλιώς. Το να μαγειρεύεις κάθε μέρα για να φας μόνος σου είναι και λίγο ανούσιο. Το να μαγειρεύεις όμως για να μοιραστείς με τους φίλους σου είναι το καλύτερο απ' όλα.
Και βέβαια να το παίζεις και λίγο μάγκα στους φίλους και να λες, κοίτα τι έφτιαξα. Κοιτάξτε εδώ, το ζυμάρι καθώς ανακατεύουμε, δένει. Αλλά να θυμάστε ότι όσο λιγότερο ανακατέψουμε, τόσο καλύτερα θα βγουν τα κουλουράκια. Θέλουμε να δέσει, απλά μην αρχίζετε να έχετε στα χέρια σας και να παίζετε όλη την ώρα, γιατί καθώς παίζουμε το ζυμάρι στα χέρια μας, δουλεύει η γλουτένη, σφίγγουν τα κουλουράκια και γίνονται περισσότερο μπισκότα παρά κουλουράκια. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Πώς το βλέπετε, Ωραία. Για να δοκιμάσουμε λίγο, να δούμε αν κάναμε καλή δουλειά. Top. Λοιπόν, ανοίγουμε τη ζυγαριά μας. Στην αρχή θα δουλεύετε με ζυγαριά μέχρι που να πάρετε το κολλάι. Και θέλω ένα ζυμαράκι 30 γραμμάρια. 26, 30. Μπράβο. 30, αφήνω στην άκρη. Θέλω ένα ζυμαράκι 15 γραμμάρια. 14, εντάξει και 14 μπορώ να τα αφήσω. 15 θέλω, αλλά ένα 14, ένα 15. Και θέλω και ένα 3 γραμμαρίων, περίπου τόσο. Λοιπόν, 30 γραμμάρια, 15 γραμμάρια, 3 γραμμάρια. Και κοιτάξτε τι θα κάνω. Παίρνω τα 30 γραμμάρια και τα ανοίγω μπαστούνάκι εδώ πέρα. Τυλίγω σε σχήμα σαλιγκαριού και βάζω μπροστά μου. Εδώ. Το βλέπετε. Παίρνω τα 15 γραμμάρια, ανοίγω πάλι και κάνω ένα ψαράκι. Εδώ. Βάζω από πάνω. Παίρνω τα 3 γραμμάρια, κάνω ένα μπαλάκι και βάζω για ωρά. Εδώ είναι τα αυτιά, εδώ είναι το σώμα, εδώ είναι το λαγουδάκι και εδώ πέρα είναι το γαρίφαλο. Το ματάκι του. Αυτό όταν ψηθεί, στο τέλος θα μοιάζει με λαγουδάκι. Πάμε ξανά. 30 γραμμάρια. Οπότε ξανά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Τα 30 γραμμάρια ανοίγουμε μπαστούνάκι, εδώ. Τυλίγουμε σαλιγκάρι. Ένα. Τα 20 γραμμάρια, κάνουμε ψαράκι, σαλιγκάρι, ψάρι και μπαλάκι. Πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, κάνω άλλο ένα για να καταλάβετε. Με τα 30 γραμμάρια κάνουμε το σώμα του κουνελιού. Εδώ. Με τα 15 κάνουμε το κεφάλι. Εδώ απλά γυρνάμε και αφήνουμε έτσι. Εδώ πέρα είναι η ουρά. Και το γαρίφαλο είναι το μάτι. Θα είναι τα πιο όμορφα πασχαλινά κουλουράκια που έχετε φτιάξει ποτέ σας. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα ταψί. Κοιτάξτε πώς φαίνεται. Είναι τέλειο. Τώρα, αλείφουμε με αυγό αραιωμένο με λίγο νερό. Και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 190 βαθμούς. Θα ψήσω περίπου 15 με 20 λεπτάκια, εξαρτάται πόσο δυνατός είναι ο φούρνος. Καλό είναι να μην βάζουμε 2-2 ταψιά μέσα στο φούρνο, τους αλλιώς παίρνουν διαδικασία για να τα φτιάξουμε. Να ψήνουμε ένα-ένα ταψιά για να μπορούν να ψήνονται ομοιόμορφα. Οπότε βάζω αυτό, συνεχίζω και με τα υπόλοιπα και μόλις τελειώσω, θα σας δείξω πόσο όμορφα γίνονται μετά το φούρνισμα. Ο πασχαλινός λαγός σε σοκολατένια, αυγά και κουλουράκια έχει συνδεθεί με την αναγέννηση της φύσης στην Άνοιξη και συμβολίζει την τύχη και τη γονιμότητα. Οι ρίζες του ξεκινούν τον Μεσαίωνα στη Γερμανία. Εκείνη την εποχή, οι αγρότες πλήρωναν τα χρέη τους στους γεωκτήμονες μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη, με αυγά και λαγούς από κυνήγι. Έτσι τα παιδιά ταύτισαν το χαριτωμένο ζωάκι με το Πάσχα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έκαναν την εμφάνισή τους τα σοκολατένια λαγουδάκια που ενθουσιάζουν τα παιδιά μέχρι σήμερα. Και τα δύο πρώτα ταψάκια που ετοίμασα είναι έτοιμα. Είναι πραγματικά κουλουράκια πανέμορφα. Και από γεύση είναι φανταστικά. Είναι τα κλασικά κουλουράκια στην τέλεια τους εκδοχή. Δεν είναι απλά κουλουράκια. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά πρέπει να αποκεφαλίσω το κουνελάκι μου. Για τα πασχαλινά κουλουράκια. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο, τη ζάχαρη, τη βανίλια και χτυπάμε ελάχιστα στην αρχή σε χαμηλή ταχύτητα και στη συνέχεια σε δυνατή ταχύτητα για 5 λεπτά μέχρι να αφρατέψει το μείγμα. Αφαιρούμε τον κάδο από το μίξερ, προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά, τον χυμό και το ξύσμα από το πορτοκάλι και το κονιάκ. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το baking powder και τη μαγειρική σόδα. Ρίχνουμε τη μισή ποσότητα από το μείγμα με το αλεύρι στον κάδο του μίξερ, προσθέτουμε το γάλα, το αλάτι και συνεχίζουμε να χτυπάμε για 1 με 2 λεπτά.
Αφαιρούμε τον κάδο από το μίξερ, ρίχνουμε το υπόλοιπο μείγμα με το αλεύρι και ανακατεύουμε με μία κουτάλα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Ζυμώνουμε με τα χέρια μέχρι να γίνει η ζύμη. Στη συνέχεια, πλάθουμε τα κουλουράκια, δίνοντας σχήμα από λαγουδάκι. Κόβουμε 3 κομμάτια από τη ζύμη, 30, 15 και 3 γραμμαρίων. Ανοίγουμε τα 30 γραμμάρια ζύμη σε λωρίδα και την τυλίγουμε σε σχήμα σαλιγκαριού που θα φαίνεται σαν το σώμα από το λαγουδάκι. Με τα 15 γραμμάρια, ανοίγουμε σε μικρή λωρίδα και την τυλίγουμε σε σχήμα ψαριού, σαν το κεφάλι από το λαγουδάκι και το τοποθετούμε πάνω από το σώμα. Με τα 3 γραμμάρια, πλάθουμε σε μπαλάκι και σχηματίζουμε την ουρά από το λαγουδάκι. Καρφώνουμε ένα γαρίφαλο στη ζύμη για να φτιάξουμε το μάτι. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία μέχρι να πλάσουμε όλα τα κουλουράκια. Τα βάζουμε σε ταψιά με λαδόκολλα και τα αλείφουμε με κρόκο αυγού αραιωμένο με νερό. Ψήνουμε ένα-ένα ταψί σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά. Αφού ψηθούν, τα αφήνουμε να κρυώσουν και σερβίρουμε. Το ακούτε? Είναι ακριβώς ό,τι θέλεις για να σου θυμίζει τη γιαγιά. Είναι τέτοια συνταγή, πάρα πολύ comfort και πάρα πολύ ιδιαίτερη. Είναι τα κουλουράκια της Λαμπρής, πραγματικά όλοι περιμένουν να τα δοκιμάσουν και φέτος πρέπει να τους δώσετε αυτή την εκδοχή γιατί είναι η πιο όμορφη και η πιο γευστική από όλες. Γεια μας.